παρουσιάστηκε σήμερα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών. Το πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων νέων και υποσύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες πληροφορικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ξεκάθαρη στόχευση, χρηματοδοτεί τη συγκεκριμένη δράση με ένα ποσό περίπου στα 23 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να μπορέσει να ενεργοποιηθεί σε ένα βαθμό η επιχειρηματικότητα με ό,τι θετικό αυτό συνάγεται. Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρήν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον, με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υποσύσταση επιχειρήσεις. Η Δυτική Μακεδονία, λόγω στατιστικών οικονομικών μεγεθών, περιλαμβάνεται στις 5 ευημερούσες περιφέρειες της χώρας, μαζί με την Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και το Νότιο Αιγαίο. Αυτά τα στατιστικά μεγέθη δεν απεικονίζουν την αλήθεια. Οι αριθμοί ευημερούν, ενώ ξέρετε, οι λαοί ξέρετε τι παθαίνουν. Και τι περνάει ο λαός της Δυτικής Μακεδονίας. Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται στις 13 περιφέρειες της χώρας στους σχετικούς άξονες των 5 περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων. Η δημόσια δαπάνη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης ανέρχεται σε 22,5 εκατομμύρια ευρώ και προέρχεται από το ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης. Λοιπόν, στην Ελλάδα λοιπόν είπαμε ότι η δράση το Υπουργείο διαθέτει με κονδύλια των περιφερειών, έτσι, είναι από κονδύλια των περιφερειών, η κάθε περιφέρεια εισφέρει με διαφορετικό κονδύλι πανελληνίως. Έχουμε λοιπόν ανθρηστικά για όλες τις περιφέρειες της χώρας, για όλη την Ελλάδα, 456 εκατομμύρια ευρώ, που αν θεωρήσουμε ότι είναι μια μέση χρηματοδότηση, είναι γύρω στο 45-50%, αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για έργα που θα υλοποιηθούν, έργα ύψους περίπου ενός δις. Είναι ένα πρόγραμμα που επίσης εστιάζεται στην καινοτομία. Βέβαια. Που αποσκοπεί σε παρεμβάσεις που θα είναι φιλικές για το περιβάλλον. Δεν είναι ένα πρόγραμμα, σύμφωνα με τα λεγόμενα και του κυρίου Γιαννούση, για κάποιον που λέει είδα φως και μπήκα, απλώς για να ρωτήσω. Καινοτομία, περιβάλλον, εξωστρέφεια. Περιβάλλον, εξωστρέφεια. Είναι ένα αρκετά καλά μελετημένο πρόγραμμα που έρχεται να διορθώσει κάποιες παθογένειες προηγούμενων προκηρύξεων. Και πολύ έτσι. Φιλικό στους. Είναι αρκετά φιλικό. Ο δικός μας ο ρόλος είναι να εκλαϊκεύουμε ακόμη περισσότερο μία προκήρυξη που, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορεί να ξεφύγει λίγο από την στερεότυπη γλώσσα των προγραμμάτων. Είμαστε καθημερινά δίπλα στους πολίτες, θα έλεγα, γενικότερα, και στους επιχειρηματίες αλλά και τους ενδυνάμει επιχειρηματίες. Ειδικότερα κεντρικός στόχος του προγράμματος είναι η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα του τομέα της μεταποίησης, του τουρισμού, της παροχής υπηρεσιών και του εμπορίου σε συνθήκες ύφεσης. Η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας ως βασικής επιλογής για την παραγωγική αναβάθμιση της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία, ενσωμάτωση γνώση και καινοτομία, αλλά και η ανάδειξη του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος των περιφερειών της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα πρόκειται να δοθεί μία ανάσα και ταυτόχρονα στις δυνατότητα στις τοπικές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να υλοποιήσουν επενδύσεις στον τομέα αρμοδιότητάς τους. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί από την αρχή αυτό που αποτελεί για μας σαν συνεταιριστική τράπεζα, σαν συνεταιριστικές τράπεζες παντού στην Ελλάδα, βασική καταστατική αρχή, σκοπό για τον οποίο δημιουργηθήκαμε και λειτουργούμε, είναι να βοηθήσουμε την τοπική επιχειρηματικότητα.
να βοηθήσουμε, να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και σήμερα στους δύσκολους καιρούς προσπαθούμε και το κάνουμε περισσότερο από όλες τις υπόλοιπες τράπεζες με κάθε τρόπο. Και στην ιεράρχησή μας, στο τι στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, πρώτα απ' όλα είναι η δημιουργία, η επιτυχημένη υλοποίηση νέων επενδύσεων. Αυτό είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Και ακολουθεί η παροχή ρευστότητας και η προσπάθεια να τις βοηθήσουμε να επιβιώσουν στις δύσκολες συνθήκες. Μας απασχολούν πολλά και πρέπει να κάνουμε πολλά. Το πρόγραμμα με τίτλο «Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου, υπηρεσιών» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στο Εκθεσιακό Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, στην επιχειρηματική κοινότητα του νομού Κοζάνης. Το πρόγραμμα αποτελεί μια επιμέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης με στόχο την ενίσχυση υφιστάμενων νέων και υποσύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις προσανατολισμένες στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια, στο περιβάλλον και στις τεχνολογίες πληροφορικής για τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Είμαστε σήμερα εδώ για να ενημερώσουμε την επιχειρηματική κοινότητα του νομού Κοζάνης για τη δράση που έχει ανοίξει από το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των τομέων της μεταποίησης, του τουρισμού, του χοντρικού εμπορίου και των υπηρεσιών. Για τη Δυτική Μακεδονία διατίθεται κονδύλι 22,5 εκατομμυρίων και αφορά όσους μικρομεσαίους λειτουργούν ήδη αρκετά χρόνια, όσους λειτουργούν εδώ και 2 χρόνια και είναι νέοι και αυτούς οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν τώρα την επιχείρησή τους. Αφορά 500 δραστηριότητες και επαγγέλματα με επιχορήγηση από 40 έως 50%. Σήμερα θα αναπτύξουμε τις λεπτομέρειες της δράσης ώστε να δούμε ποιοι ενδιαφέρονται και να υποβάλουν υποψηφιότητες. Οι φάκελοι υποβάλλονται από τις 24 Δευτέρου ως τις 25 Τετάρτου στα σημεία τα οποία έχουν οριστεί σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Κεντρικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η συγκράτηση της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά και η ανάδειξη του επιχειρηματικού πλεονεκτήματος των περιφερειών της χώρας μέσω στοχευμένων ενεργειών ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους εν λόγω τομείς και δραστηριότητες. Ξεκινάμε σήμερα έναν κύκλο ενημερώσεων για ένα πολύ αναμενόμενο πρόγραμμα για την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, του χονδρικού εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα. Έχει μια δημόσια δαπάνη για την περιφέρειά μας 22,5 εκατομμύρια. Συνεπώς, υπολογίζουμε ότι μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή θα έχουμε περίπου 40 εκατομμύρια στην περιοχή για βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Σχέδια τα οποία θα αφορούν όλους τους τύπους επιχειρήσεων, δηλαδή σε αυτό το πρόγραμμα, για να το πούμε με απλά λόγια, μπορούν να ενταχθούν όλοι οι τύποι επιχειρήσεων, οι παλιές επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν πάνω από 2 χρόνια λειτουργίας, οι νέες επιχειρήσεις, αυτές δηλαδή που έχουν λιγότερο από 2 χρόνια λειτουργίας και οι υποσύσταση επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα θα έλεγα ότι είναι αρκετά φιλικό και έχει και έναν αρκετά φιλικό οδηγό, έτσι ώστε κάποιος διαβάζοντας μπορεί να κατανοήσει από την πρώτη στιγμή και τι δαπάνες μπορεί να κάνει, αλλά και όλη τη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού του σχεδίου. Σήμερα στην διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση μαζί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το Επιμελητήριο Κοζάνης και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας. Η ΆΝΚΟ, υπενθυμίζουμε ότι είναι το παράρτημα της ΚΕΠΑΝΕΜ, του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε με στόχο να διευκολυνθεί η συμμετοχή των υποψηφίων αλλά και η υλοποίηση των επενδύσεων. Ενδεικτικά στα πλεονεκτήματα και στους όρους διευκόλυνσης των δικαιούχων περιλαμβάνονται υψηλός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ύψους 22,5 εκατομμυρίων ευρώ, η δυνατότητα χρηματοδότησης τόσο υφιστάμενων όσο και νέων υποσύσταση επιχειρήσεων, η δυνατότητα χρηματοδότησης των θεματικών τομέων μεταποίησης τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, η κατηγοριοποίηση διαθέσιμου προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τη θεματική ενότητα και την κατηγορία της επιχείρησης, καθώς και υψηλά ποσοστά επιχορήγησης από 40 έως 50%. Αυτή τη στιγμή, με τη χώρα βυθισμένη σε μια πρωτόγνωρη ύφεση και την ανεργία να καλπάζει, η αναπτυξιακή προοπτική είναι η μόνη λύση για την απορρόφηση των κοινωνικών ρυθμών και τη διέξοδο από την κρίση.
η ανάπτυξη προσανατολισμένη σε ένα παραγωγικό και εξωστρεφές μοντέλο είναι προϋπόθεση για την επιβίωση της χώρας. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά σε επιθετικά σχέδια επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 13 διοικητικές περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς άξονες των 5 περιφερειακών επιχειρησιακών προγραμμάτων και ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 456 εκατομμύρια ευρώ. Για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η δημόσια δαπάνη 22,5 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το 70% θα διατεθεί σε επιστάμενες επιχειρήσεις και το 30% σε νέες και υποσύσταση επιχειρήσεις.